Κυρίες και κύριοι, έχουμε την μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, όπου θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Ολύμπιο Παπαδημητρίου, για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το πεδίο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, της δημόσιας υγείας, αλλά και της καινοτομία, και φυσικά των εκλογών. Βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, επομένως δεν θα μπορούσαμε ε, να αφήσουμε το κομμάτι αυτό πίσω, ποιες είναι οι γραμμές και τι διαπραγματεύεται και τι συζητά με την επόμενη κυβέρνηση ο κλάδος. Κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να ξεκινήσουμε από δύο εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία διάβασα στο ψήφισμά σας μετά τη γενική συνέλευση στις 30 Μαρτίου 2023. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ χαμηλά για ακόμη μία φορά στη φαρμακευτική δαπάνη, στάσιμη η δαπάνη από το 2014, περίπου 9 χρόνια. Είμαστε λοιπόν και υπολοιπόμεθα κατά 47% από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κατά 26% από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Τα δύο στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις, κλόμπα και ριμπέι, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον κλάδο. Ε, ποιες είναι οι δικές σας απαντήσεις, ποια είναι τα δικά σας οχυρά. Κοιτάξτε, ο κλάδος έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η υποχρηματοδότηση του χώρο του φαρμάκου είναι εξαιρετικά σημαντική και δυστυχώς κάθε χρόνο επιδεινώνεται, διότι όπως είπατε τα κονδύλια είναι λίγο πολύ σταθερά, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Και αυτό το βλέπουμε από την δραματική, θα έλεγα, αύξηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, των υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες πλέον έχουν φτάσει δυσθεώρητα έψη. Ο κλάδος αφενό αφενός προσπαθεί και πιστεύω καταφέρνει προ το παρόν να διατηρεί σταθερή τροφοδοσία στα φάρμακα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. Φοβάμαι να πω όμως ότι αυτή η πίεση ε, εκφράζεται μάλλον με καθυστέρηση στην είσοδο νέων φαρμάκων στην αγορά καθώς επίσης και με κάτι άλλο το οποίο δεν, για το οποίο δεν μιλάμε ε, με ευχαρίστηση και έχει να κάνει ίσως με τις ε, περικοπές που μπορεί να κάνουν οι εταιρείε προσωπικού ή και σε άλλα ζητήματα ε, κάτι όπως είπα που για το οποίο κανεί δεν θέλει να ε, μιλάει, αλλά δυστυχώ είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε θέσει να αδειάζουν και να μην αναπληρώνονται, βλέπουμε σε κάποιε περιπτώσει και κάποιε ε, απομακρύνσει συναδέλφων. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, την οποία όμω ε, όταν η πίεση αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώ οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί. Ο κλάδος είναι γεγονός ότι έβαλε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες τις κρίσεις, και στην οικονομική και στην υγειονομική, την πανδημία του SARS-CoV-2, την ενεργειακή σήμερα και την πληθωριστική, αύριο την κλιματική ίσως. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω μέσα σε όλη αυτή την απαιτητική περίοδο που βιώνουμε, ποιο είναι το πιο δύσκολο και το πιο δυσεπίλητο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Τώρα, το σημαντικότερο ε, πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε βέβαια είναι γενικότερα η χρηματοδότηση ε, στον κλάδο του φαρμάκου, σε συνδυασμό αν θέλετε και με μια πιο ορθολογική διαχείριση των πόρων. Ε, επειδή για τη χρηματοδότηση μιλάμε πολύ συχνά, ε, θα ήθελα να πω πως είναι πλέον απαραίτητο να γίνουν κάποιε αναπροσαρμογέ στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιε κινήσει τελευταία, ειδικά με μια τροπολογία που είδαμε για την προκαταβολή, αν θέλετε, κάποιων κονδυλίων που προέρχονται από το RRF για τη μείωση του κλόμπακ. Από εκεί και πέρα όμω, θα ήθελα για πολλωστή φορά να αναφέρω ότι αυτή η κίνηση, αν δεν συνοδευτεί και από κάποια μέτρα ελέγχου τη δαπάνη, έτσι ώστε. Να ξέρουμε τι ξοδεύουμε, πού το ξοδεύουμε και τι παίρνουμε πίσω από αυτό, εννοώ ποια είναι τα ωφέλη για τη δημόσια υγεία. Θα φτάσουμε πάλι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να συζητάμε για την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότηση. Είναι σαφέ ότι τα κόστη, η δαπάνη, αν θέλετε, για το φάρμακο, μια που προκύπτουν και βγαίνουν πάντα νέε θεραπείε και ελπίζω ότι θα έρχονται στην χώρα μα, θα χρειάζονται πάντα μια έτσι, αναπροσαρμογή τη χρηματοδότηση. Το θέμα είναι αυτή η αναπροσαρμογή αφενός να είναι βιώσιμη για το κράτος, να μην είναι δηλαδή υπερβολική, αφετέρου όμως να είναι και βιώσιμη για τις εταιρείε και να μπορούν υπό ανθρώπινες, υπό υγιείς επιχειρηματικές συνθήκες να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, χρειάζεται ταυτόχρονα με την όποια χρηματοδότηση να εισάγουμε στρατηγικά μέτρα για τον έλεγχο της συνταγράφησης και της δαπάνης, έτσι ώστε να οι πόροι που υπάρχουν ή διατίθενται να δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μήνυμα που εκπέμπεται σταθερά εδώ και χρόνια είναι η ανάγκη να φτάσουν οι καινοτόμες θεραπείες και να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς την ώρα της ανάγκης. Άρα με τι περίπου ποσό αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης θα ήσασταν ευχαριστημένοι ώστε και να ικανοποιηθούν οι ασθενείς, αλλά και να μην κινδυνεύσουν τα δημοσιονομικά του κράτους και βεβαίως να μην απειληθεί η βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Θα σας πω, δεν, παρόλο που δεν έχουμε επαρκή στοιχεία στη διάθεσή μας, γιατί δυστυχώς υπάρχει και μία, μπορώ να πω, μυστικοπάθεια γύρω από την πλήρη εικόνα του που διατίθεται τα χρήματα, εννοώ δηλαδή σε ποιες παθήσεις, πόσοι νοσούν από την καθεμία κλπ. κλπ, στοιχεία τα οποία διαχρονικά ζητάμε αλλά δεν λαμβάνουμε. Ε, θα ρισκάρω λοιπόν μια εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή αν υποθέσουμε ότι εισαχθούν ε, στη δαπάνη οι χρηματοδοτικές ενέσεις που προβλέπονται από το RRF για τα υπάρχοντα φάρμακα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ε, αν θέλετε, λογική ενίσχυση, όμως με το δεδομένο και την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα υπάρχουν και κάποια μέτρα πιο ε, εντατικών ελέγχων γύρω από το πώς ε, Συνταγογραφούν τα φάρμακα και πώ ε, δαπανούνται τα χρήματα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως, θα πρέπει να ε, γίνει επιτέλους πράξη αυτό που έχει συζητηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την ευκαιρία και όλα τη διαδικασία ορίζοντα, να συσταθεί δηλαδή ένα ταμείο καινοτομία, το οποίο θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τι νέε θεραπείες που έρχονται για πολύ σοβαρά νοσήματα και ταυτόχρονα βέβαια με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα δηλαδή θεραπείες οι οποίες πραγματικά αξίζουν να τεθούν στη διάθεση ασθενών και γιατρών. Για να έρθουν λοιπόν αυτές οι θεραπείες χρειάζεται αφενός να ποσοτικοποιηθεί αν θέλετε και αυτό πρέπει να μπορεί να γίνει με τη σάρωση ορίζοντα μια διαδικασία που ορθώς εισήγαγε ο ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη όμως θα πρέπει να βρεθούν και τα απαραίτητα κονδύλια που θα ε, ε, ενισχύσουν ακριβώ ε, αυτή την, ε, την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης για αυτά τα νέα σημαντικά προϊόντα. Είναι σε ένα βαθμό θέμα ε, πολιτικής βούλησης το πόσο ε, θα ήθελε κανείς να ε, πιέσει να καταργήσει κάποιες πιθανές εστίες πατάλης ή ε, στρεβλών πρακτικών που μπορεί να, να υφίστανται. Επίσης, ίσως είναι και ένα θέμα εξυγχρονισμού των συστημάτων μηχανογράφησης ή τέλο πάντων ψηφιοποίηση που έχουμε. Παράδειγμα, ε, ζητάμε εδώ και καιρό να διασυνδεθεί η τελο παντων ψηφιοποιηση που εχουμε παραδειγμα ζηταμε σταγράφηση με τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, κάτι που θα βοηθούσε στην τεκμηρίωση, στην καλύτερη τέλο πάντων τεκμηρίωση των θεραπευτικών αποφάσεων. Κάτι άλλο που επίση ζητάμε είναι η εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενού, που επίση θα μπορούσε να δώσει μια πολύ πιο σαφή εικόνα του ιστορικού ενός ανθρώπου, των θεραπείων που παίρνει, των αλλαγών που έχει κάνει, γιατί τις έχει κάνει και όλα αυτά. Ε, και κάποιες φορές ε, ίσως πρέπει και σε κάποια πράγματα να μπαίνουν περισσότεροι φραγμοί από αυτούς που υπάρχουν. Να πω ένα παράδειγμα, δεν έχουμε στοιχεία βέβαια, αλλά όταν βλέπουμε ότι για το 2022 η, η φαρμακευτική δαπάνη για τους ανασφάλιστους συμπολίτε μας ε, θα αγγίξει τα 320 εκατομμύρια σε μια περίοδο που η, τα επίπεδα ανεργίας είναι τα χαμηλότερα της τελευταίας εξαιρετικού δεκαετία, είναι λίγο παράδοξο αυτό πώς αυξάνεται στο μέγιστο όλων των εποχών η δαπάνη των ασφαλίστων τη στιγμή που κατά τεκμήριο τουλάχιστον λόγω μείωση της ανεργίας μειώνται ανασφάλιστοι. Δεν ξέρει κανείς να μας δώσει μια εξήγηση γι' αυτό. Στη διάρκεια της πανδημίας είδαμε ότι υλοποιήθηκαν μια σειρά από κλινικές μελέτες, οι οποίες έδωσαν καρποφόρα αποτελέσματα για τους ασθενείς και τη δημόσια υγεία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το επενδυτικό κλόμπακ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στην Ελλάδα για τις κλινικές μελέτες και πως περίπου μόνο το 4,6% από τα 250 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για συμψηφισμό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς προχωράει το κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης από την πλευρά τη δική σας και οι επενδύσει. Κοιτάξτε, για τι κλινικέ μελέτε. Ε, καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ένα σχήμα συμψηφισμού ε, επενδύσεων, γενικότερα, είτε σε παραγωγικέ δαπάνε, είτε σε κλινικέ μελέτε, έρευνα και ανάπτυξη, με, με κλόμπακ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβάλει στην ε, αύξηση των επενδύσεων και στη στήριξη των ε, φαρμακευτικών επιχειρήσεων ταυτόχρονα. Βέβαια. Ανισοβαρό, θα πρέπει να πούμε γιατί δεν αφορά το σύνολο των εταιρεών του κλάδου στον ίδιο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, το τελευταίο πρόγραμμα που εισήχθηκε μέσω του RRF φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε ισορροπημένα μεταξύ ε, δραστηριοτήτων ε, ξένων εταιρεών και ελληνικών και προφανώς θεωρώ πως οι ελληνικέ εταιρείε, μια που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στη χώρα μας, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για την εθνική οικονομία, οφείλει και πρέπει να έχει το προβάδισμα. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως είπατε και εσείς, το να απορροφούν μόνο το 4,5% του κονδυλίου αυτού οι κλινικές μελέτες των διεθνών εταιριών, είναι μάλλον μια δυσανάλογη, ε, αν θέλετε, κατανομή. Για τον σκοπό αυτό εμείς ε, ζητάμε αφενός τη συνέχιση των προγραμμάτων συμψηφισμού ε, επενδύσεων με κλόμπακ και ειδικά για τις κλινικές μελέτες, να γίνει ένα χωριστό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στις διεθνείς επιχειρήσεις να ε, καταθέσουν περισσότερα προγράμματα κλινικών μελετών, να έχουν κάποιο όφελος από αυτά και ταυτόχρονα βέβαια να φέρουν περισσότερα χρήματα στη χώρα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι κλινικές μελέτες που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα σημαίνουν ε, αφενός χρήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας, σημαίνουν δωρεάν φάρμακα και μάλιστα της τελευταία τελευταίας για τους ασθενείς, σημαίνουν προσλήψεις ανθρώπων και μάλιστα πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης σε σημαντικές θέσεις, σημαίνουν εκπαίδευση των Ελλήνων γιατρών και του ερευνητικού προσωπικού γενικά, είναι λοιπόν πολλαπλά τα ωφέλη. Ένα πρόγραμμα λοιπόν εστιασμένο στην προσέλκυση κλινικών μελετών πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και τη χώρα αλλά και τις επιχειρήσεις να κάνουν πιο βιώσιμο αυτό το περιβάλλον που σήμερα λέγεται φαρμακευτικός χώρος και φαρμακευτική δαπάνη. Και κάτι τελευταίο, ε, βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, δεν θα μπορούσα λοιπόν παρά να σας ρωτήσω κύριε Παπαδημητρίου, ε, ποιες είναι οι δικές σας κόκκινες γραμμές, σε λίγο καιρό θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, ποιες λοιπόν είναι οι δικές σας κόκκινες γραμμές, τι συζητάτε με την επόμενη κυβέρνηση, και τι είναι αδιαπραγμάτευτο για εσάς. Καταρχήν, η, η ευχή μας πρωτίστως είναι να υπάρξει η ταχύτερη, δυνατή συνέχεια στα πράγματα, γιατί ε, ανεξαρτήτως ε, της πολιτικής κατάστασης, στον χώρο της υγείας πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια από το πριν, ε, από το παρελθόν, στο παρόν και στη συνέχεια στο μέλλον. Επομένως, λοιπόν, όσο πιο μικρός είναι αυτός ο χρόνος του περάσματος, αν θέλετε, στην επόμενη κατάσταση, ε, τόσο το καλύτερο ε, για όλους μας, τα έλεγα και κυρίως για τον κλάδο της υγείας. Για μας αυτό που νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτο είναι ότι ε, η, 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 η χρηματοδότηση θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να, να μειωθεί ή τέλος πάντων να ελεγχθεί αυτό το ύψος των ε, υποχρεωτικών επιστροφών που καταβάλλει ο κλάδος. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υφιστάμεθα αυξανόμενα ποσοστά επιστροφών, ε, ήδη έχουμε ξεπεράσει νομίζω όλα τα όρια που υπάρχουν στην, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν μη τι άλλο ε, η, η βελτίωση στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον ε, περνάει πρώτα από τη σταθεροποίηση. Επομένως λοιπόν σε πρώτη φάση ας έχουμε μια σταθεροποίηση των επιστροφών και σε δεύτερο χρόνο ε, μια μείωση. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει και μάλιστα και με ταχύτητα αλλά και με συνέχεια έχει να κάνει με τις ε, μεταρρυθμίσεις αναφε... στις οποίες αναφέρθηκα πριν, κυρίως στο κομμάτι της ψηφιοποίησης. Είναι πράγματα τα οποία συζητάμε εδώ και χρόνια ότι πρέπει να γίνουν. Όλο βρίσκονται σε μια φάση υλοποίησης, αλλά τελικά ποτέ δεν έχουν φτάσει σε φάση ολοκλήρωσης. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.